Κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου διοργανώνεται στην Ευρώπη η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Αυτό γίνεται με μια πρωτοβουλία της BirdLife International και αφιερώνει τη δράση της στα πουλιά και στο περιβάλλον. Εδώ στην Ελλάδα τη δράση αυτή την έχει αναλάβει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και συμμετέχει σε αυτόν τον εορτασμό και κάθε χρόνο διοργανώνει σειρές εκδηλώσεων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στις εκδηλώσεις αυτές ζητά πάντα τη συνδρομή κάποιων φορέων και φέτος ζητήθηκε και από εμάς, από το Κέντρο Περιβολικής Εκπαίδευσης, η συνδρομή μας για τον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών. Για φέτος το Κέντρο Περιβολικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου ξεκινάει τις δραστηριότητές του με αυτή τη δράση, όπου την Κυριακή στις 5 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το πρωί θα υπάρξει μια ενημέρωση στο Κέντρο Περιβολικής Εκπαίδευσης εδώ στη Νέα Κίο, στο Πνευματικό Κέντρο, σχετικά με το πρόγραμμά μας που εκπονούμε με τους μαθητές μας, που έχει να κάνει με τα φτερά του γλάρου, και θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την πανίδα, για τη χλωρίδα και γενικώς για την αξία του υγροτόπου. Είναι μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους και με θεωρητικό τρόπο στην αρχή και αργότερα με βιωματικό τρόπο, γιατί θα ακολουθήσει περιήγηση και περπάτημα και ορνηθοπαρατήρηση στον υγρότοπο Καλύβια, να μπορέσουν να ζήσουν όμορφες στιγμές κοντά στη φύση. Μια φύση η οποία δυστυχώς είναι αρκετά υποβαθμισμένη, με αρκετά προβλήματα, παρόλα αυτά όμως συγκεντρώνει πάρα πολλά σπάνια είδη ορνηθοπανίδας. Και ευτυχώς το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες ανάδειξης της περιοχής αυτής, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί τόσο για τουριστικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σας καλούμε λοιπόν την Κυριακή, ξεκινώντας όπως είπαμε 10 η ώρα το πρωί εδώ στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου, με μια μικρή αρχικά θεωρητική ενημέρωση και αργότερα γύρω στις 11 η ώρα δίνουμε ραντεβού στο πάρκινγκ του Go Kart εκεί στην παραλιακή για να μπορέσουμε με τηλεσκόπια και με κιάλια και με τη συνεργασία των μελών της ορνηθολογικής εταιρείας να μπορέσουμε να θαυμάσουμε από κοντά την ομορφιά του τόπου. Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, δεν απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια όμορφη μέρα και θα μπορέσετε όλοι να χαρείτε αυτή την ομορφιά της περιοχής.